γκασταρμπάιτερ του ελληνικού μπάσκετ. Δεν το ματιάσουμε κιόλας στο Φώτη, γιατί είδατε τι έγινε με τον Ηλία Ζούρο στις Αλγύριες. Του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Στα πρώτα του λεπτά με τον Παπα-Νικολάου και τον Χάινς να αλλάζουν γρήγορα ρόλους στην άμυνα. Μίας. Για Τσέβιτσιους. Λούκας. Χάινς. 33-31, τελικά το καλάθι του Βασιλιάδη ήταν δίποτο, οπότε δεν είχε πάρει προβάδισμα η Bilbao, η οποία για άλλη μια φορά φόρεσε την στολή του Καμικά. Χειροκρότημα από την κερκίδα, χειροκρότημα ενθάρρυνσης, γιατί χειροκρότημα ικανοποίησης δεν μπορεί να είναι. Άινς, τάβρωσε η αλλοβολίο. Απέναντι στην Ιορδανία που δεν έχει την ποιότητα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σημερινού αγώνα. Σοπζόκοφ, Σαχέρ. Άλλαξαν στο σκριν οι Έλληνες παίκτες. Σταματάει ο Μαυροειδής εντυπωσιακά τον Ναμπουκουόρα κάτω από το καλάθι. Μπράμος για το Ζήση. Φώτσης περνάει την μπάλα για τον Μαυροειδή που θα κερδίσει το φάουλ πριν κάνει την προσπάθεια για το lay-up. Εδώ ο 15 Μαυροειδής, αυτή είναι η τρεις πρώτη σκόρερ για την ελληνική ομάδα. Η τάπα από τον Μούτσι, τον Ομπασόχαν και τον Αλάντε Αμίνου. Διόγκου με τον Παπα-Νικολά, με τον Μαυροειδή να του κάνει το φάουλ. Μουμπρού ha creato il contatto, non il difensore. Salgado spinge sull'acceleratore, il pallone per Betz, riesce a calamitarlo. Porta a casa il fallo. Betz, mestiere, virgola, ok, c'è proprio. Però mi piace lui perché è un leone, è un armadio, una forza. Ha preso quel rimbalzo lì, l'ultimo per dire, oh, voi piccoli, andate via. Tiene Sergio Lull, ja Lull antaa siihen viereen. Siinä on J.C. Carroll. J.C. Carroll, joka pelannut tänään myös hyvin, lähtee kolmisten heittoon, joka blokataan. Ja nyt